Hi-Tech. Όταν ένας γιατρός δεν μπορεί να επισκεφτεί έναν ασθενή, τότε ο ασθενής μπορεί και συνδέεται διαδικτυακά με τον γιατρό. Αυτή είναι η αρχή της τηλεϊατρικής, η οποία επιτρέπει τα τελευταία χρόνια να φτάσει η ιατρική περίθαλψη σε αγροτικές και πολύ απομονωμένες περιοχές. Το Κλινί είναι ένα γαλλικό χωριό. Εδώ δοκιμάζεται μία από τις 15 καμπίνες σταθμής συμβουλευτικής που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλη τη γαλλική επικράτεια. Η ποικιλία των εξετάσεων που γίνονται εδώ είναι τεράστια. Από έλεγχο διαβήτη μέχρι γενετικές εξετάσεις, τεστ παθολογίας, καρδιαγγειακό έλεγχο. Υπάρχει επίσης μια ζυγαριά και ένας αισθητήρας για τη μέτρηση του ύψους, έτσι ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε τη μήκη μας. Αυτά είναι νούμερα, οι αριθμοί των μηχανημάτων μέτρησης. Μέσα στο θάλαμο έχουμε επίσης ηλεκτροκαρδιογράφημα που μας επιτρέπει να μετρήσουμε την καρδιακή λειτουργία των ασθενών. Υπάρχουν επίσης τεστ που έχουν να κάνουν με την όραση και την ακοή μας. Ο ασθενής μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον γιατρό μέσω μιας οθόνης. Η μικρή καμπίνα είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο του γιατρίου, διαθέτοντας μάλιστα και τον ανάλογο εξοπλισμό. Ο οικογενειακός γιατρός Ζακ Ντεπιλού ζει στο Ανσί. Χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας για να παρακολουθεί την υγεία ασθενών του που μένουν σε δύσβατα μέρη. Αν ο γιατρός μέσω της τηλεδιάσκεψης δει ότι ο ασθενής του δεν είναι καλά, τότε μπορεί να αποφασίσει να τον στείλει στα επίγοντα περιστατικά ή να ζητήσει από τον εφημερεύοντα συνάδελφό του να τον δει. Από αυτή την άποψη είναι κάτι πολύ θετικό. Ο χώρος της τηλεϊατρικής στην Ευρώπη αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Ο συνολικός τζίρος από 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 αναμένεται να τριπλασιαστεί το 2019 και να φτάσει τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ.